Τα πρώτα χρήματα των αποζημιώσεων στου λογαριασμού του από το Ταμείο Αρρωγή αναμένεται να δουν μέχρι τι 20 Νοεμβρίου και στο τέλο του μήνα οι εκατοντάδε πληγέντε επιχειρηματίε από τη φωνική πλημμύρα τη 15η Οκτωβρίου σε Αγία Πελαγία και Σιτία. Την ανακοίνωση αυτή έκανε σήμερα από το Ρέθμνο ο Υφυπουργό των Πρωθυπουργών, Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίο μίλησε για τι διαδικασίε καταγραφή των ζημιών στι πληττόμενε επιχειρήσει, που όπω είπε έτρεξαν άμεσα με σκοπό η πρώτη αρρωγή να φτάσει έγκαιρα στου δικαιούχου. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέχρι τι 20-21 του μηνό, θα αρχίσουν οι πρώτε πληρωμέ. Άρα, εντό του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Σα ξαναλέω, οι χρόνια αυτοί δεν έχουν καμία σχέση, αναφέρομαι και την πρώτη αρρωγή, έτσι. Mm -hmm. ε, τα πρώτα χρήματα που θα δοθούν στι επιχειρήσει. Οι διαδικασίε που ακολουθούνται δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Αν κάποιο ανατρέξει στα στοιχεία, θα δει ότι το 2020 πληρώναμε αποζημιώσει επιχειρήσεων του 2015. Στόχο τη κυβέρνηση, όπω τόνισε, είναι να προχωρήσουν οι απαιτούμενε διαδικασίε και η διασταυρωτική έλεγχη με γρήγορου δεσμού, ούτω ώστε να αποζημιωθούν έγκαιρα και οι 360 συνολικά επιχειρήσει σε Ηράκλειο και Σιτία που υπέστησαν ανυπολόγιστε και σε κάποιε περιπτώσει και ολοκληρωτικέ καταστροφέ από την πρωτοφανή πλημμύρα του Οκτωβρίου και του έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και το κάνουν αυτό. Είχαμε στείλει και κλιμάκια των αρμόδιων υπουργείων κάτω για να βοηθήσουν του υπηρεσιακού παράγοντε των περιφερειακών ενωτήτων αλλά και των δήμων να στέλνουν σταδιακά του φακέλου. Οπότε να μην περιμένουμε να ολοκληρωθούν ε, οι λίστε. Άρα, ακόμα και κάποιο που έχει ξεχάσει να φέρει κάποια έγγραφα ή έχει αμελήσει να καθυστερεί του υπόλοιπου να έρχονται γρήγορα κάτω. Το έχουμε κάνει άλλωστε και σε άλλε περιοχέ. Ο Υπουργό των Πρωθυπουργών, αναφερόμενο στη στήριξη τη κυβέρνηση στι έξι περιοχέ του Δήμου Αγίου Βασιλείου που παραδόθηκαν στην πύρινη Λέλαπα του Ιουλίου, ανακοίνωσε ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα καταβληθεί προκαταβολή 50% στου παραγωγού από το Ταμείο Αρρωγή έπειτα από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτική Ανάπτυξη που δημοσιεύτηκε πριν δύο ημέρε. Οι έξι περιοχέ που οριοθετήθηκαν είναι το Ροδάκινο, η Αγία Γαλήνη, η Κρύα Βρύση, οι η, η Ορνέ και τα Σαχτούρια, όπου οι πληγέντε παραγωγοί θα αποζημιωθούν άμεσα για τι ζημιέ σε ελαιοκαλλιέργειε και αμπέλια, καθώ και σε δεντρώδε καλλιέργειε. Και μόνη τη η προκαταβολή με τα δεδομένα τα περσινά, τα οποία θα ισχύσουν και φέτο, έρχεται να υπερκαλύψει ό,τι έδινε το προηγούμενο καθεστώ και φυσικά σε χρόνου που δεν έχουν καμία σχέση. Και μόλι ολοκληρωθούν οι σχετικέ αυτοψίε από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, θα έρθει και το τελικό πόσο. Έτσι, η στήριξη μέσα από το πλαίσιο τη κρατική αρρωγή προ τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει του Δήμου Αγίου Βασιλείου θα είναι όσον αφορά τη στήριξη υπερπολαπλάσια από ό,τι είχε το προηγούμενο καθεστώ. Ο Χρήστο Τριαντόπουλος κατά την παραμονή του στο Ρέθμινο, επισκέφθηκε το μεσημέρι τον πυρόπληκτο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου είχε επαφέ με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη.